Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα τη ΕΠΣ με την 8η αγωνιστική στην Α κατηγορία και την 5η αγωνιστική στη Β κατηγορία. Χαμογέλασαν μόνο οι φιλοξενούμενοι το Σάββατο στην Α κατηγορία. Την Κυριακή πήρε τον τέρμι κορυφή ο Εορδαϊκό 2-0 με τη Σιάτιστα και έμεινε μόνο πρώτο στη βαθμολογία. Το Σάββατο έχτισε πύργο με 5 ορόφου στην Ξηρολίνη η Δόξα. Διπλό με ανατροπή στο Βελβεντό έξω πάει καλά ο Μακεδονικός. Νέο διπλό μέσα στον Ατρόμητο. Πρώτη νίκη και τι νίκη για την Άρδασα. Είχαμε τέσσερις νίκες φιλοξενούμενων και μόνο μία νίκη γηπεδούχου ομάδας. Σημειώθηκαν 14 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα στην Α κατηγορία, 8η αγωνιστική. Εορδαϊκό Μακεδονικό Χιάτσα 2-0. Βελβεντό Δανάη Κοζάνη 1-3. Ατρόμητο του Λεμαίδα Μακεδονικό Κοζάνη 0-1. Άι Κοζάνη Δόξα Βερμίου Πύργων 1-5. Πάο Κίνων Μέγα Αλέξανδρο Άρδασα 0-1. Ρεπό ότι ήταν Σερβίων. Στη βαθμολογία, Εορδαϊκό Μόνο Πρώτο 19 βαθμού. Μακεδονικό Χιάτσα 16. Δανάη Κοζάνη στου 15 βαθμού. ΑΕ Κοζάνη, Μακεδονικό Κοζάνης και Ατρόμπτο του Λεμαϊδας από 10 βαθμού, Βελβεντό 9. Πάω και Δόξα Βερμίου Πύργων στου 7, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασα και Τιτάν Σερβίων στου 4 βαθμού. Επόμενη αγωνιστική, η ένατη, Μακεδονικό Σιάτστας Δαναϊκό Ζάνη, Μακεδονικό Κοζάνης, Κοζάνης Εορδαϊκό, Δόξα Βερμίου Πύργων Ατρόμπτο του Μέγα Άρδασα Τιτάν Σερβίων, Πάω Ρεπό το Βελβεντό. Στη Β κατηγορία κέρδισε, έκανε το 5 στα 5 και έμεινε μόνο πρώτο ο Πανατολικό. Δύο νίκε γηπεδούχων, δύο νίκε φιλοξενούμενων και μία ισοπαλία είχαμε το Σαββατοκύριακο. Σημειώθηκαν 22 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα τη πέμπτη αγωνιστική. Ιωνικό Κρόκο 1-1. Αλιάκου Νεανή. Αναγέννηση Λιβαδερού 1-4. Πανατολικό. Πάο Κύλον Β 4-2. Ελπίδε Σάικο κοζάνη, Βυζαντινό Αετό 0-5. Αστραπή Κλήτου. Γαλατινή. Αυτό το παιχνίδι δεν διεξήχθη. Η αστραπή Κλήτου αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Ερμή Πρατανορέματο. Ακρίδε Κοζάνη 3-1. Ρεπό. Η Αναγέννηση Αργύρου. Στη βαθμολογία, Πανατολικό 15 βαθμού, Ιωνικό στου 13, Ο Κρόκο 10 βαθμού, Αναγέννηση Λιβαδερού 9, Από 7 Ερμή Πλατανορέματο και Ακρίτε Κοζάνη, Στου 6 βαθμού Ελπίδε Σάι Κοζάνης και Γαλατινή, Αλιάχων Ιανή Βυζαντινό Αετό και Αναγέννηση Αργύρου στους 4, Πάω Κύλων Κύρον Β1 βαθμό και Αστραπή Τλίτου δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, η έκτη, Ιωνικό, Κρόκος Πανατολικός, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ελπίδες ΑΕ πάω Πάο Κύλων Β, Αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Βυζαντινός Αιτός, Αναγέννηση Αργύρου, Γαλατινή, Ερμή Πρατανορέματο, Ρεπό, Ιακρίτες Κοζάνη.